Η πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας ήταν για την παραμονή στη θέση του Πρωθυπουργού του κ. Λουκά Παπαδήμου, με την οποία πρόταση συμφώνησε πλήρως και τα δύο κόμματα της συγκυβέρνησης, και ο κ. Σαμαράς και ο κ. Βενιζέλος. Από τη μεριά του κ. Τσίπρα υπήρχε καταρχήν η πρόταση για τον κ. Γεράσιμο Αρσένη και εν συνεχεία απεδέχθη την πρόταση για τον κ. Παδήμου. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες διαφωνήσαμε με την παραμονή στη θέση του Πρωθυπουργού, του κυρίου Λουκά Παπαδήμου, και διαφωνήσαμε κάθε σε αυτή την πρόταση, προτείνοντας για Πρωθυπουργό, όπως προβλέπει το 37 του Συντάγματος, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, τον κύριο Πικραμένο. Με προτάσεις, μάλιστα, για τα δύο Υπουργεία, του Υπουργείου Εξωτερικών, τον καθηγητή, τον κύριο Ήφαιστο, και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τον πρώην αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, τον στρατηγό Γράψα. Είναι σημαντικό το ότι αυτή η υπηρεσία έχει κυβέρνηση. Δεν πρέπει να πάρει καμία υπουργική απόφαση να μην υπογράψει διατάγματα, όπως επίσης δεν πρέπει να πάρθει καμία απόφαση όσον αφορά την πώληση δημόσιας περιουσίας. Είναι μια καθαρά υπηρεσιακή κυβέρνηση, η οποία όμως μπορεί να κληθεί να πάρει μια σοβαρή απόφαση όσον αφορά τα εθνικά θέματα. Και για να ξεκαθαρίσω, σε λίγες ημέρες είναι η Σύνοδος Κορυφής των ΝΑΤΟ. Και παρότι δεν προβλέπεται θέμα για ένταξη των Σκοπίων της πρώην Γενικοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας με το όνομα Μακεδονία, υπάρχουν έντονες φήμες αλλά και δημοσιεύματα που φέρονται να ζητάνε σε αυτή την εποχή, σε αυτή την περίοδο, την προεκλογική περίοδο, να γίνει μια τέτοια εγγραφή στην ατζέντα. Γι' αυτό το λόγο ζητήσαμε τη σαφή θέση όλων των κομμάτων στο Συμβούλιο υπό την Προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας, ώστε να διατηρηθεί η απόφαση του Βελιγραδίου. Η Ελλάδα δηλαδή να ασκήσει βέτο με απόφαση και εντολή ουσιαστικά του Συμβουλίου Αρχηγών και του Προέδρου της Δημοκρατίας που θα βάσει αυτή την εντολή. Ενώ στην αρχή δεν υπήρχε θέση των υπολείπων αρχηγών, πιστεύω ότι καταλήξαμε ότι η σημερινή υπηρεσιακή κυβέρνηση διά του Υπουργού Εξωτερικών και διά του Υπουργού Άμυνας που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση του ΝΑΤΟ θα αποφασίσει την συνέχιση της πολιτικής του Βελιγραδίου, δηλαδή την άσκηση βέτο όσον αφορά το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων σε περίπτωση που αιτηθεί να μπει στον οργανισμό με το όνομα Μακεδονία. Θέλω να ξεκαθαρίσουμε ότι σε αυτές τις εκλογές η προσπάθεια την οποία οι Ελληνίδες και Έλληνες θα κάνουμε και οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα στηρίξουμε είναι να διεξαχθεί ένας προεκλογικός αγώνας σε ομαλό κλίμα, να μην διαταραχθεί με κανέναν τρόπο η τουριστική περίοδος, ιδίως σε περιοχές που περιμένουν τον τουρισμό σε αυτή τη δύσκολη οικονομική κατάσταση, και να ακολουθούν όλες οι δημοκρατικές διαδικασίες. Πιστεύω ότι ο νέος υπηρεσιακός πρωθυπουργός, ο πρόεδρος ο κ. Πικραμένος, θα μπορέσει να διαμορφώσει εκείνες τις συνθήκες προστασίας των εθνικών θέσεων, αλλά και της διαφύλαξης του κύρους των εκλογών.